Το θέμα τη ήπια κυκλοφορία επί τη Μιχαήλ Βόγκδου έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλή τη Παράταξη Πολίτε για την Αλλαγή Χρήστο Πούλιο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαγγελματίε, καθώ η κατάσταση στην αγορά βρίσκεται στο κόκκινο. Ότι θα πρέπει έστω και τώρα να ξαναδούμε το θέμα άμεσα και με προτεραιότητα και τη ήπια διέλευση από τη Βόγκντου και από την Ηρών. Α παραδεχτούμε, δεν είναι, δεν είναι κακό, καλό παραποτέ α παραδεχτούμε και μια φορά ότι έγινε λάθο. θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε με ποιο τρόπο θα ελαφρυνθεί η κίνηση γύρω από την πλατεία. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φέρουμε τον κόσμο στο δημοτικό πάρκινγκ το υπόγειο, το οποίο είναι σε ικτρή κατάσταση. Και είναι σε ικτρή κατάσταση γιατί εκτό όλων των άλλων έχει μία μόνο είσοδο. Επανειλημμένα το λέω και λέω το προσωπικό μου βίωμα που υποθέτω ότι το αντιμετωπίζουν και πολλοί άλλοι συμπολίτε μου. Όποιοι μένουν στη βόρεια πλευρά τη πόλη για να. Προσεγγίσουν το δημοτικό πάρκινγκ, αναγκάζονται, κατεβαίνουν, το αφήνουν 10 μέτρα αριστερά το υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ, περνάνε τα φανάρια, ξαναστρίβουν και περνάνε όλο το κέντρο για να ανεβούν από την Τσιμισκή και να, να, να περάσουν από το κολαστήριο ε, τη Τσιμισκή εκεί και τη Διασταύρωση για να μπορέσουν να μπουν στην ουρά και να μπουν στο δημοτικό πάρκινγκ. Αν αυτή είναι η εικόνα κέντρου πόλη, και αν αυτό είναι ελκυστικό το κέντρο τη πόλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Πραγματικά δηλαδή είναι αποκρουστική και όχι ελκυστική εικόνα που έχουμε στο κέντρο. Εμεί τον διώχνουμε τον κόσμο από το κέντρο. Και το αποτέλεσμα θα το δούμε πολύ σύντομα. Αναπτύσσονται τα πολυκαταστήματα, αναπτύσσονται, αναπτύσσονται εμπορικά κέντρα, αναπτύσσονται. Τώρα είναι αργά. Είμαστε στο και δέκα. Έτοιμα που στηρίζουν και οι επαγγελματίε τη περιοχή, αν και όπω παραδέχεται ο κύριο Τσάβα, τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα. Η κατάσταση, παιδιά, έχει γίνει πάρα πάρα πολύ χάλια. Δεν μιλάω για τα καταστήματα της Ιράων, μιλάω για τα καταστήματα όλης της αγορές. Εμένα με ενδιαφέρει όλοι οι συνάδελφοι να έχουν δουλειά και να μπορούν να κατεβούν τα αυτοκίνητα στην αγορά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, οπωσδήποτε τα συμφέροντα θίγονται ορισμένων επαγγελματιών. Δηλαδή άλλοι θέλουν να έχει πεζόδρομο για να ραδιάζουν τα καταστήματα, καφετερίες, φαγάδικα και οτιδήποτε άλλο και άλλοι θέλουν να έχουν να πούμε τα αυτοκίνητα να μπορούν να έχουν κυκλοφορία. Όλη η αγορά μας ενδιαφέρει το σύνολο της αγοράς όχι αυτή τη στιγμή για να επαγγελματία οι δύο. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο δρόμος ήπιας κυκλοφορίας θα δώσει εν τέλει μια ε, λύση. Οπωσδήποτε θα δώσει μια ζωή, μια ανάσα στην αγορά και το θέμα αυτό το πήραν ελαφρά την καρδία. Αποφασίσαν οι, συνδυσμο, μας, να πούμε, οι δημοτικές σύμβουλοι. Από αυτούς οι οποίοι πιο πολύ να πούμε, δεν ξέρουν το τι τραβάει η αγορά, γιατί δεν είναι επαγγελματίε. Γεγονό πάντω είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση αφού οι αποσπασματικέ πεζοδρομήσει περισσότερο επιβάρυναν παρά διευκόλυναν τόσο την αγορά όσο και το κυκλοφοριακό.